Ένα εμβληματικό έργο της παγκόσμιας δραματουργίας, η μέθοδος της Δεσποινίδος Μαργαρίτος του Ρομπέρτο Ατάιντε, έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε το Σάββατο 29 και την Κυριακή 30 Ιουνίου στις 9 η ώρα το βράδυ στη Λέσχη Κομωτινέων. Για να μιλήσουμε για την παράσταση αυτή, φιλοξενούμε σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Δράκης τον σκηνοθέτη της παράστασης, τον γνωστό και αγαπημένο Κομωτινέο καλλιτέχνη Ιωακήμ Ιωακημίδη, καθώς και την πρωταγωνίστρια της παράστασης, την Γιάννα Χαριτίδη. Να σας καλωσορίσουμε. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαιρόμαστε που είμαστε για ακόμα μία φορά εδώ κοντά σας. Να είστε καλά. Ιωακήμ, να ξεκινήσουμε με σένα. Ένα ιδιαίτερο έργο για το οποίο προετοιμάζεσαι σκηνοθετικά και με τις πρόβες πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Πες μας λίγο, τι ακριβώς πραγματεύεται το έργο και ποια είναι η πλοκή του? Αρχικά πρέπει να πούμε ότι κάνουμε πρόβες μαζί με την Γιάννα και όλη την ομάδα μας φυσικά, γιατί παρόλο που είναι ένας μονόλογος υπάρχει μια μεγάλη ομάδα από πίσω. Κάνουμε πρόβες ένα μήνα περίπου, καθημερινά, εντατικά, πολλές ώρες, μια πολύ δύσκολη παράσταση. Μιλάμε φυσικά για ένα μονόλογο, δύσκολη για τον σκηνοθέτη, δύσκολη για τον ηθοποιό, δύσκολη για όλους μας. Το έργο είναι του Ρομπέρτο Ατάιντε, ενός Βραζιλιάνου συγγραφέα, ο οποίος εμπνεύστηκε και έγραψε το έργο κάτω από την δικτατορία της Βραζιλίας, παρομοιάζοντας την Δεσποινίδη Μαργαρίτα, την πρωταγωνίστρια, ως την εξουσία και τους μαθητές της, που στην παράσταση είναι το κοινό, ως τον λαό και την κοινωνία. Είναι μια παράσταση που περνάει πολλά μηνύματα, μια παράσταση που νομίζω πως ο καθένας μας θα φύγει διαφορετικός μετά το τέλος της παράστασης, γιατί και εμείς πιστεύω ότι φεύγουμε αρκετά διαφορετικοί μετά τις πρόβες. Εγώ προσωπικά αυτό το έργο ήθελα να το κάνω πολλά χρόνια, γύρω στα 3-3,5 χρόνια. Την ιδέα μου την έδωσε η αγαπημένη μας δασκάλα, η Βερόνικα Σεμερτζίδου, και την ευχαριστούμε πολύ και ευελπιστούμε να πάει καλά. Ποια είναι η ιδιαιτερότητα και η διαφορετικότητα αυτής της παράστασης σε σχέση με προηγούμενες παραστάσεις τις οποίες έχεις σκηνοθετήσει? Το κοινό με έχει συνηθίσει περισσότερο σε μουσικοθεατρικές παραστάσεις ή κωμωδίες. Αυτή τη φορά λοιπόν είναι η πρώτη μου καθαρά θεατρική δουλειά, μπορούμε να πούμε. Το πρώτο μου θεατρικό έργο, και είναι ένας μονόλογος, το πιο δύσκολο θεατρικά είδος. Έτσι. Φυσικά το κοινό μου έχει συνηθίσει πάντα σε πρωτότυπες δουλειές, σε πρωτότυπες παραστάσεις, το οποίο το προσπαθώ και εγώ. Προσπαθώ πάντα στην πόλη μας εδώ στην Κομωτινή να δίνουμε νέες ιδέες στο κοινό, νέες παραστάσεις. Είναι και πολύ ενδιαφέρουσες και πολύ υψηλού επίπεδου και παραστάσεις αθηναϊκών προδιαγραφών, θέλω να προσθέσω στα λεγόμενά σου. Το κοινό θα το κρίνει αυτό. Ελπίζουμε να αρέσει η παράσταση. Είναι μια αρκετά διαφορετική δουλειά. Είναι δεύτερη φορά που γίνεται μονολόγος στην πόλη μας. Και ελπίζουμε, όπως δείχνουν και οι κρατήσεις, ότι η παράσταση θα πάει πολύ καλά. Πολύ ωραία. Θα μιλήσουμε και για τις κρατήσεις και για περισσότερες πληροφορίες για την παράσταση. Θα ήθελα να πάμε λίγο στην Γιάννα. Γιάννα, θα ήθελα να μου πεις πώς έχει πάει η συνεργασία σου με τον Ιωακή μέχρι τώρα στα πλαίσια της παράστασης, αλλά και σε γενικότερο πλαίσιο. Πολύ καλά μπορώ να πω. Εξάλλου γνωριζόμαστε εδώ και πολλά χρόνια με τον Ιωακή. Ήμασταν συμμαθητές από το Λύκειο. Από το Μουσικό Σχολείο Κομωτινής, ναι. Πούμε, για όσους δεν το γνωρίζουν. Πηγαίναμε μαζί στο Μουσικό. Στο γυμνάσιο μπορεί να μην ήμασταν συμμαθητές, παρόλα αυτά συνεργαζόμασταν και από τότε μέσω των παραστάσεων του Ιωακή. Εντάξει, ευχάριστη συνεργασία μπορώ να πω. Πολύ καλά. Πολύ ωραία. Πες μας δύο λόγια για το ρόλο τον οποίο σαρκώνεις. Πολύ απαιτητικός ρόλος κατά τη γνώμη μου. Η Μαργαρίτα είναι μια γυναίκα με πολλά ψυχολογικά προβλήματα και τραύματα, μπορώ να πω, από την παιδική της ηλικία. Λόγω του ότι δεν μεγάλωσε με αγάπη, δεν μεγάλωσε με στοργή, φροντίδα, απαραίτητα στοιχεία για το μεγάλωμα ενός παιδιού, για τη θρέψη. Τι ακριβώς είναι αυτό που θα παρακολουθήσουμε πάνω στη σκηνή, βλέποντας εσένα να ενσαρκώνεις τη Μαργαρίτα? Θα παρακολουθήσουμε μια καθηγήτρια, μια δασκάλα μικρών παιδιών, η οποία παρουσιάζει τον εαυτό της ως την εξουσία και πιστεύει πως τα παιδιά είναι ο λαός της που τους εξουσιάζει, τους κάνει ό,τι θέλει, τους επιβάλλει αυτά που θέλει, τις γνώσεις της. Μάλιστα.
ποια είναι τα μηνύματα τα οποία εκλαμβάνουν όσοι θα εκλάβουν, όσοι θα παρακολουθήσουν τη συγκεκριμένη παράσταση. Το κυριότερο πιστεύω μήνυμα της παράστασης είναι πως η εξουσία, παρόλο που θεωρούμε και την επιλέγουμε τη συγκεκριμένη εξουσία επειδή πιστεύουμε ότι είναι η καλύτερη για εμάς, παρόλο που πιστεύουμε ότι είναι η καλύτερη, τελικά φαίνεται ότι υστερεί σε κάποια πράγματα, ότι έχει κάποια ελαττώματα. Τελικά δεν είναι τόσο καλή για τον λαό της, με λίγα λόγια. Πολύ ωραία. Ιωάννα, κάτι τελευταίο. Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες, οι ιδιαίτερες ικανότητες που θέλει να ερμηνεύσει σε έναν μονόλογο? Γιατί, όπως είπε και ο Ιωακήμ, ο μονόλογος είναι το πιο δύσκολο είδος θεάτρου. Και ειδικά από έναν ερασιτέχνη ηθοποιό, όπως είσαι εσύ. Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν πρέπει να έχει κάποιος κάποια συγκεκριμένη ιδιαιτερότητα. Νομίζω πως, κρίνοντας από τον εαυτό μου, πιστεύω πως η αγάπη για αυτό που κάνει κάποιος και η θέληση στο να πετύχει και να στηρίξει τους ανθρώπους που συνεργάζεται είναι αρκετή. Ειδικά για έναν ερασιτέχνη που αντικειμενικά δεν μπορεί να έχει και παραπάνω γνώσεις και παραπάνω ικανότητες από έναν άλλον επαγγελματία ηθοποιό. Οπότε πιστεύω ότι δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω, η θέληση. Μάλιστα. Υπερβολική θέληση και αγάπη. Πολύ ωραία. Ιωακήμ, να επιστρέψουμε σε σένα, να δώσουμε κάποιες πληροφορίες περαιτέρω για την παράσταση, να πούμε ότι είναι κατάλληλη για άτομα άνω των 13 ετών και θα ήθελα να μας το αιτιολογήσεις αυτό. Είναι μια παράσταση που απευθύνεται σε παιδιά άνω των 13 λόγω του... Της φρασιολογίας, έτσι, ναι, κατά κάποιον υπάρχει, τρόπο. Ναι, στην παράσταση. Να πούμε, δεν είναι κάτι ακραίο. Όχι. Για να είμαστε τυπικοί και να πληρούμε τις προϋποθέσεις. Έτσι ακριβώς. Αν το διαβάσουν δηλαδή μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να μην τρομάξει ο κόσμος ότι φυσικά θα παρακολουθήσουν κάτι ακραίο. Φυσικά, πολύ ωραία. Φυσικά. Θα ήθελα να μας μιλήσεις για τις κρατήσεις, γιατί για να παρακολουθήσει κάποιος τη συγκεκριμένη παράσταση για τις 2 ημέρες πρέπει να πραγματοποιηθεί μια κράτηση. Να μας δώσεις και τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ακριβώς. Πριν να πούμε ότι η κράτηση είναι απαραίτητη. Και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ το κοινό της Κομωτινής και εγώ και η Γιάννα. Είμαστε πραγματικά χαρούμενοι γιατί δεν περιμέναμε να έχουμε τέτοια προσέλευση σε μια μικρή επαρχιακή πόλη όπως η Κομωτινή και σε μια παράσταση αρκετά διαφορετική, σε έναν μονόλογο. Ο κόσμος όχι μόνο έχει ανταποκριθεί, αλλά πρέπει να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η πρώτη μας παράσταση είναι σχεδόν sold out. Που σημαίνει ότι υπάρχουν οριακά 3-4, ίσως 5 με το ζόρι τραπέζια που έχουν μείνει. Μάλιστα. Ο κόσμος λοιπόν πρέπει να κάνει κράτηση. Μπορεί να κάνει την κράτησή του στα τηλέφωνα 6932 60 5566 ή στην Λέσχη Κομωτινένου στο τηλέφωνο 2531 401 408. Οι παραστάσεις είναι το Σάββατο και την Κυριακή. Η είσοδος είναι ελεύθερη στις 9 η ώρα το βράδυ. Ώρα προσέλευσης να πούμε 8:45 για την διευκόλυνση του κοινού. Και να τους πούμε ότι και για την παράσταση της Κυριακής θα πρέπει επίσης να βιαστούν γιατί γεμίζει πολύ γρήγορα. Πολύ ωραία. Πολύ ευγιώνω και πολύ αισιόδοξο αυτό. Ο κόσμος να στηρίζει τους νέους καλλιτέχνες. Νέος, βέβαια, είσαι μόνος στην ηλικία, γιατί στην εμπειρία έχεις συγκεντρώσει αρκετή τα τελευταία χρόνια με όλες τις καλλιτεχνικές σου δραστηριότητες που έχεις διοργανώσει εδώ στην πόλη. Ανέφερες ότι η είσοδος είναι ελεύθερη. Απλά θα θέλουμε να τονίσουμε ότι θα υπάρχει ένα κουτί στην είσοδο της Λέσχης Κομωτινέων για να μπορέσει ο καθένας να προσφέρει ό,τι έχει ευχαρίστηση και τα έσοδα τα οποία θα δοθούν στην οικογένεια της οποίας το σπίτι κάηκε στο συμβάν που είχαμε το τραγικό πριν από λίγες ημέρες εδώ στο κέντρο της πόλης. Ό,τι συγκεντρωθεί και από τις 2 ημέρες, τα έσοδα θα δοθούν σε αυτή την οικογένεια που χρήζει άμεσης οικονομικής ενίσχυσης. Ακριβώς. Είναι ένα τραγικό συμβάν που έγινε εδώ στην πόλη μας και νομίζω ότι και εγώ σαν Ιωακήμ αλλά και η Λέσχη Κομωτινέων πάντα στηρίζουμε τέτοιες δράσεις, γιατί είναι πολύ σημαντικό να βοηθάμε τους συνανθρώπους μας. Πολύ ωραία. Δεν μπορώ να μην δεν ρωτήσω. Σε βλέπουμε τον τελευταίο 1,5 χρόνο περίπου σε ρόλο σκηνοθέτη. Ακριβώς. Πότε θα μπορέσουμε να σε απολαύσουμε σε κάποιο ρόλο, να πρωταγωνιστείς σε κάποια από τις παραστάσεις τις οποίες ανεβάζεις? Η αλήθεια είναι πως έχω πολύ καιρό να παίξω σε παράσταση. Τελευταία φορά ήταν το Disney The Show Live, μια μουσική παράσταση, καθαρά μουσική παράσταση, ναι. Την οποία για ακόμα μια φορά αγκάλιασε το κοινό της πόλης μας. Το επόμενο σχέδιό μου θεατρικά, το οποίο θα με δει το κοινό, είναι η επόμενη μας θεατρική παράσταση τέλη Ιουλίου,
γύρω στις 26 με 28 κάπου εκεί. Εξαιρετικά. Και πρόκειται για την παράσταση Μυστήριο στο Σαμονί Μον Μπλάν, που πρόκειται για την θεατρική παράσταση της, που είχε κάνει λίγα χρόνια πριν στην Αθήνα η Κάτια Δαντουλάκη με τίτλο «Μάντεψε ποιος θα πεθάνει απόψε». Α, πολύ ενδιαφέρον. Είναι ένα πολύ ωραίο έργο του Ρομπέρτο Μα, σε απόδοση κειμένου και σκηνοθεσία δική μου, παίζω και εγώ φυσικά, και άλλα 5 άτομα, μια ομάδα υπέροχη. Πολύ ωραία, μέχρι τότε θα τα πούμε, έχουμε καιρό. Φυσικά. Πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που παρευρεθήκατε σήμερα κοντά μας. Να πούμε ακόμη μια φορά για τους τηλεθεατές μας. Εξαιρετική παράσταση «Η μέθοδος» της Δεσμηνίδου Μαργαρίτας θα προβληθεί για 2 παραστάσεις στη Λέσχη Κομωτινέων στις 9 η ώρα το βράδυ. Αυτό το Σάββατο 29 Ιουνίου και την Κυριακή 30 Ιουνίου. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε και να σας αποχαιρετήσουμε και να πάμε να περάσουμε να παρακολουθήσουμε ένα βίντεο από τις πρόβες για να πάρουμε μία γεύση από την παράσταση την οποία πρόκειται να παρακολουθήσουμε. Ακριβώς, και θα ήθελα να προσθέσω πριν κλείσουμε να ευχαριστήσω τους συντελεστές της παράστασης που είναι ο Κωνσταντίνος ο Κολάτσος που έφτιαξε την αφίσα και το εξαιρετικό μας τρέιλερ που έχει αγαπήσει το κοινό της πόλης μας. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Κατερίνα της Σακελαρίου για την πολύτιμη βοήθειά της στο make-up. Θέλω να ευχαριστήσω τον Γιώργο τον Κελεσίδη, ο οποίος ήταν και συμμαθητής μας, για την πρωτότυπη μουσική της παράστασης, που είναι πρώτη φορά που κάνω κάτι τέτοιο. Τη σκηνογραφία την έχω αναλάβει εγώ. Νομίζω είμαστε αυτοί. Ξεχνάω κάποιον, νομίζω πως όχι. Εμείς είμαστε. Βερόνικα. Πολύ ωραία. Ναι, τη Βερόνικα της Emergency που είπαμε πριν για την ιδέα και περιμένουμε τον κόσμο να περάσει όμορφα. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Και εμείς.